Με φόντο τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης. Ότι αυτά που ακούω τις τελευταίες μία-δυο μέρες από ανθρώπους ανιστόρητους, από ανθρώπους που νομίζουν ότι ιδεολειπτικά μπορεί να προσεγγίσουν την ιστορία αυτού του τόπου, μου προκαλούν οργή. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Είναι απολύτως σεβαστές. Ο κ. Στατούλης σημείωσε πως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τις αρχές και τις αξίες του λαού και αυτού του τόπου. Αλλά κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θίγει και να προσβάλλει την ιστορία ενός λαού, την ιστορία ενός τόπου, τις αξίες και τις αρχές αυτού του τόπου. Βολές όμως και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και μου προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση που τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν τοποθετήθηκαν ευθέως πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό θεωρώ ότι ιδιαίτερος θα έπρεπε να το τονίσω. Ο τόπος, και ιδιαίτερα επειδή μιλάμε στα ντρέδικα χωριά, θα πρέπει να ξέρουν ότι η ζωή τους ήταν συνυφασμένη με την πίστη τους. Όχι γιατί την απέκτησαν εδώ, γιατί μας ήρθαν από εκεί εδώ με την βαθιά τους πίστη. Και αυτά τα απευθύνω σε όλους τους ανιστόρητους ιδεολειπτικούς που νομίζουν ότι η εξουσία είναι μια μόνιμη διαδικασία. Παράλληλα, ο κ. Στατούλης στάθηκε και στα όσα έχουν τρέξει με την τοποθέτηση Πάπα στη διοίκηση του ΑΣΠ. Με την τοποθέτηση ενός συγγενικού προσώπου, ενός εν ενεργεία υπουργού σε έναν σημαντικό οργανισμό, άκουσα το επιχείρημα ότι τοποθετείται για να καθαρίσει τον οργανισμό από την κόπρο του Αυγία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν το μεγάλο επιχείρημα όλων των πραξικοπηματικών διαδικασιών που έχουν ακολουθηθεί σε αυτόν τον τόπο. Μόνο μέσα από κανόνες δημοκρατίας μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κοινή πεποίθηση όλων μας. Γιατί έχουμε τεράστιες εμπειρίες. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο στόχαστρο έβαλε και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε. Εμείς, κυρία Νικολάκου, εγκαινιάζουμε έργα που κάναμε. Άλλοι εγκαινιάζουν έργα που τα είχαν κάνει άλλοι. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια τραγικότητα. Θυμίζει το γνωστό τραγούδι που λέει ξεκάθαρα ότι ήρθε αρκουδιάρη στο χωριό. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να είμαστε και να τιμούμε όλους όσους συμμετέχουν και ενεργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι κάποιοι που ήθελαν να σώσουν τον έναν ή τον άλλο πολιτικό χώρο, στην πρώτη τους ευκαιρία πηδήξανε και μπήκανε στις κυβερνήσεις, στα κυβερνητικά σχήματα, κυρία Αλευρά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να αποτελεί ένα ασφαλές μονοδρόμιο για αυτόν τον τόπο. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Ντίνας Νικολάκου. Είναι αλήθεια ότι σήμερα είμαστε πάρα πολύ οργισμένοι. Και είναι αλήθεια γιατί την ίδια σχεδόν ώρα, ακριβώς θα έλεγα, προσπαθούν να παραδώσουν δήθεν πάλι να εγκαινιάσουν στο δρόμο Λεύκρο Σπάρτη ένα κόμβο προς τα Φουντέικα. Και το παρουσιάζουν αυτό ως ένα σημαντικό έργο. Το έργο είναι σημαντικό. Και εμείς ξέρουμε πώς πρέπει να γίνει, αλλά είναι ένα έργο το οποίο υπήρχε στην παραχώρηση, ήταν υποχρέωση της εταιρείας, μία δέσμευση από το 2014 και είναι πραγματικά κρίμα να δίνουμε στους πολίτες τόσο ψεύτικη τροφή με τέτοιο λαϊκισμό και να δείχνουμε δήθεν ότι παραδίδουμε έργα. Και είναι αλήθεια ότι ο κύριος Γενικός Γραμματέας που το εγκαινιάζει, ο κύριος Δέδες, ήταν και αυτός αντιπεριφερειάρχης μας, δραπέτευσε από την παράταξή μας γιατί ήθελε να σώσει το ΠΑΣΟΚ τότε. Όταν η κοινωνία τον έθεσε στην ελάσσονα μειοψηφία, δραπέτευσε πάλι από το Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί ήθελε να είναι Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και προτίμησε αυτή τη θέση. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τη λέμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.